ένα άλλο εξίσου, όχι εξίσου, μάλλον το θαυμαστό πρόσωπο, το οποίο και αυτό το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μας έδειξε, αγαπητοί αδελφοί, την οδό, μας έδειξε τη διαδρομή, μας έδειξε ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Δόξα στον Κύριο. Στη σελίδα 877 θα διαβάσουμε από τη σελίδα 27 με τη χάρη του Θεού. Σελίδα 877 στο εδάφιο 27 με τη χάρη του Θεού. 877 κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ΚΖ κεφάλαιο 27 εδάφιο. Τότε οι στρατιώτες του γεμόνος, παραλαμβώντας τον Ιησού εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών και εκδίσαντες αυτόν ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κόκκινη και πλέξαντες στέφανο εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλία αυτού και κάλαμον εις δεξιά αυτού και γονιπετίσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπεζον αυτόν λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και πτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμο και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και αφού ενέπαιξαν αυτόν εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα αιμάτια αυτού και έφεραν αυτόν διανασταυρώσωση. Ενώ δε εξήρχοντο εύρων άνθρωπο Κυριναίων ονομαζόμενε Σίμωνο, τούτο εγκάρεψαν διανασηκώσει το σταυρόν αυτού. Και τότε ήλθον εις τόπο λεγόμενο Γολγοθάο, τη λέγεται Κρανίου τόπο. Έδωκαν εις αυτόν να πει όξος με μειγμένο μεταχολή και γευθύς δεν ήθελε να πει. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν, διαμερίστησαν τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρον για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, μερίστησαν τα ημάτια αυτού εις εαυτούς και επί το ημάτιον αυτού έβαλαν κλήρο. Και κάθεται και εφύλατον αυτόν εκεί και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορία αυτού για γραμμένην ούτως εστί Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μετ' αυτού δύο ληστές, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες «Ο χαλών το ναό και δια τριών ημερών οικοδομώ σώσον σε αυτόν, εάν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσωσες εαυτόν, δεν δύνασε να σώσεις, αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλουμε πιστέψεις αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών, αν σώσεις τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεός Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέοι, οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού, ονίδιζον εις αυτόν. Από δε της έκτης ώρας σκότος έγινε εφόλη τη γη έως ώρας ενάτης. Περιδέ την ενάτην ώρα ανεβόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», του τέστηνο «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες» και την έσαι εκεί εστώτον ακούσαντες έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. Και ευθύς έδραμε εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων και γέμιζον όξος και περιέθεσας εις κάλαμον επότιζον αυτών. Οι δε λοιποί έλεγον «Άφες ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν». Ο δε Ιησούς πάλι κράξας με τα φωνής μεγάλης άφηκε το πνεύμα. Κι ιδού το καταπέντασμα του ναού εσχίστη εις δύο από ένωθεν ως κάτω και η γη εσύστη και οι πέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ενύχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την Ανάσταση αυτού εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και μετ' αυτού φυλάντοντες τον Ιησού, ειδώντες το σεισμό και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός ή το ούτως ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Η σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η οποία περιγράφεται με πολύ μεγάλη γλαφυρότητα σε αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο διαβάσαμε, βλέπουμε πόσο υπέφερε ο Κύριος και βέβαια εδώ είναι ένα κομμάτι σε ένα σημείο, το πιάσαμε από τη μέση περίπου, έχουν προηγηθεί και άλλες στιγμές σε αυτή τη μοναχική διαδρομή την οποία το Πνεύμα το Άγιο
έχει βάλει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, σε μια τελική ευθεία, σε έναν προορισμό δόξης, αγαπητοί αδελφοί, σε μια πορεία μοναχική, ένας μονομάχος πλέον, καθώς λίγο πριν εκεί στη Γεστημανή, όλοι όσοι τον αγαπούσαν, όλοι όσοι έχουν γίνει μέτοχοι της ευλογίας του Κυρίου, όλοι όσοι έχουν λάβει δυνάμεις από τον ίδιο τον Κύριο, από τον ίδιο τον Θεό, έχουν εξέλθει και τα δαιμόνια έχουν υποταχθεί σε αυτόν, σε αυτούς, ευχαριστούμε τον Κύριο, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του που τους έχει επιλέξει έναν έναν, βρίσκονται στη Γεστημανή και ο Κύριος τους παρακαλεί, θα λέγαμε, να δώσουν μαζί την τελευταία μάχη, τη μάχη την οποία ο Κύριος έχει προδεί ότι θα συμβεί, ότι θα γίνει. Και ως άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να πω, θα ζητήσει τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι μέτοχοι της μεγαλειότητός του. Όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν λάβει δυνάμεις από τον ουρανό, ξαναλέω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, άνθρωποι ήτανε, δεν ήτανε σούπερ ήρωες, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήτανε εκλεγμένοι του Θεού, όπως προείπαμε, αφιερωμένοι μέσα στα πράγματα του Θεού, στο έργο του Θεού. Όμως έρχεται η στιγμή, ευχαριστούμε τον Κύριο, που εκεί στη Γεστημανή και αυτοί και σε αυτούς θα αποδειχθεί και από αυτούς θα αποδεχθεί η ανθρώπινη τους φύση. Ενώ ο Κύριος τους παρακαλεί να κάτσουν μαζί και να συμπροσευχηθούμε, παραλαβώ τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ρίχνει να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, για όλα αυτά τα οποία μέλη να συμβούνε μετά από εδώ, μετά από λίγο. Μείνατε μαζί μου και αγρυπνήσατε, λέει, μετέ μου. Σταθείτε εδώ συναγωνιζόμενοι, σταθείτε εδώ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη ώρα. Εσείς που είδατε και απολαύσατε, εσείς που γίνατε μέτοχοι όλων των ευλογιών του Κυρίου, σταθείτε εδώ κοντά μου. Θέλει ο Κύριος να είμαστε κοντά του, να συναγωνιστούμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, και όμως η φύση του ανθρώπου θα προηγηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί θα κλείσουν τα μάτια τους, το πνεύμα τους είναι πρόθυμο, η επιθυμία τους υπάρχει, δεν θέλουν να χάσουν τη διαδρομή, δεν θέλουν να χάσουν το στόχο, δεν θέλουμε να χάσουμε τη διαδρομή, την υπόλοιπη διαδρομή, για την οποία το πνεύμα του Θεού, το Άγιο μαρτυρεί ότι δεν είναι εύκολη, δεν θα είναι εύκολη, αγαπητοί αδελφοί, στενεύουν τα πράγματα, οριοθετούνται ακόμα πιο στενά οι γραμμές στις οποίες ο άνθρωπος του Θεού, ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, θα θελήσει να περπατήσει μέσα από αυτή την οδό, οριοθετείται ακόμα πιο στενά και ακόμα πιο στενά. Στενή είναι η οδός, τεθλιμένη είναι η οδός, υφέρουσα όμως στην αιώνια ζωή. Σε αυτή την τελική λοιπόν φάση οι άνθρωποι δυστυχώς αποδεικνύονται ελάχιστοι, αδύναμοι. Θέλουν αλλά δεν μπορούν. Θέλουμε Κύριε, αλλά δεν μπορούμε. Και ενώ ο Κύριος τους ζητάει να αγρυπνήσουν μαζί του, δυστυχώς όταν ο Κύριος θα γυρίσει, έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει ο Κύριος προς αυτούς και στον Πέτρο ιδιαίτερα, ούτω δεν ενδυνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μετά μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθεμο η δε σάρξ ασθενής. Και καθώς βλέπει, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριός μας την έλλειψή μας, καθώς διακρίνει ο Κύριος την αδυναμία μας, ταυτόχρονα, και αυτό είναι το θαυμαστό με τον Κύριο, δεν θα μας αφήσει, αγαπητοί αδελφοί, να βρούμε μόνοι μας τη λύση, καθώς μας δείχνει και αναγνωρίζουμε κι εμείς ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε αλλά δεν μπορούμε, ζητάμε αλλά δεν λαμβάνουμε, γιατί δεν είναι ο τρόπος που θέλει ο Θεός να το ζητάμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κατευθείαν θα τους δώσει και το κλειδί. Προσεύχεστε, λέει, αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε, λέει, και προσεύχεστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Αγρυπνείτε σε αυτήν την ώρα τη δύσκολη, στον πειρασμό. Προσεύχεστε για την ώρα τη στενά, η οποία έρχεται στένωμα. Μείνετε σταθεροί, άγρυπνοι. Ξυπνήστε με άλλα λόγια. Εγερθείτε. Στηθείτε στη σκοπιά σας. Παρατηρούμενοι από πού θα έρθει η φωνή του Κυρίου και πρόθυμοι για να την εκτελέσουμε όλοι μαζί.
Καθένας από εκεί που βρίσκεται, όταν η φωνή του Κυρίου έρχεται, ευχαριστούμε τον Θεό, έτοιμοι να εκτελέσουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει, αγαπητοί αδελφοί. Φεύγει και πάλι, πάλι λέει εκ δευτέρου υπάγει και να προσευχηθεί, λέγον Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει από μου, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το όμως το θέλημά σου και ενθόν ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι η οφθαλμία αυτών ήταν βεβαρημένη. Και αφήσει σε αυτούς, πήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν τον αυτό λόγο. Τότε έρχεται προς τους μαθητές αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασε η ώρα, επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις τα σχήρας των αμαρτωλών». Και από εκεί και πέρα αρχίζει τελική μάχη, αγαπητοί αδελφοί. «Κοιμάστε όμως», λέει, «εσείς και αναπάβεστε». Δεν του αρέσει αυτό του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός για αυτή την έσχατη ώρα. Τη δεύτερη φορά που θα έρθει δεν τους ενοχλήσει. Την τρίτη τους πει: «Κοιμάστε και αναπάβεστε». Μακάρι θα είμαστε αν αυτή την κρίσιμη ώρα δεν βρεθούμε σε ύπνο και σε ανάπαυση. Αλλά βρεθούμε με μια καρδιά η οποία θα πει: «Κύριε, θέλω να γευτώ την παρουσία σου. Θέλω να σταθώ κοντά σου σε αυτή την τελική διαδρομή. Θέλω, Κύριε, να ακολουθήσω τα ίχνη σου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θέλω να μείνω σταθερός και αμετακίνητος σε αυτό το οποίο μου υποσχέθηκες όταν σε πρωτογνώρισα και το πίστεψα». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το βηματισμό, ο οποίος φανερώνεται μπροστέν μας, και μόνο όποιος κοιτάει μπροστά και βλέπει το βηματισμό του Χριστού θα μπορέσει να καταντήσει στην εξανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να βρεθεί δηλαδή εκείνη την ώρα έτοιμος, με τη λαμπάδα του αναμένει. Και η λαμπάδα η αναμένει σημαίνει ότι είμαι ξύπνιος, είμαι εδώ, είμαι παρόν. Έχω αναμένει τη λαμπάδα μου, σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να με βρει, γιατί έχω φως. Δεν είμαι στο σκοτάδι, έχω φως. Και ο οφθαλμός του Κυρίου περιτρέχει αυτή την ώρα τη γη για να δει έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει αναμένει τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έθεσε μέσα μας. Αλληλούια! Σήμερα να ανάψουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Σήμερα να σταθούμε γνωρίζοντας ότι έχουμε μπει στην τελική διαδρομή και να μην χάσουμε ούτε λεπτό το βηματισμό του Κυρίου. Και μου δείξε ο Κύριος τελευταία κάτι. Σε ένα στάδιο δόθηκε η έναρξη ενός μαραθωνίου. Αυτό που έβλεπα εγώ, ο οποίος συμμετείχαμε στο μαραθώνιο, ήταν μόνο τα λευκά πόδια του Κυρίου μπροστά μου και να παρατηρώ τον βηματισμό του. Όμως ο βηματισμός του άρχισε να γίνεται πιο γρήγορος. Και όποιος ήθελε να το βλέπει για να ακολουθεί, έπρεπε και εκείνος να τρέχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν τα καταφέρναμε όλοι. Ήταν η αδυναμία η πνευματική, ήταν η αδυναμία στο να βλέπουν, ήταν η αδυναμία η σαρκική. Όμως ο βηματισμός του Κυρίου γινόταν όλο και πιο γρήγορος, όλο και πιο γρήγορος. Και ενώ ξέρετε έτσι πως ξεκινάνε όλοι οι μαραθωνοδρόμοι, ήταν πολλοί λαός, ξαφνικά αρχίζουν και μένουν πιο λίγοι και πιο λίγοι. Και ο Κύριος άρχισε να τρέχει. Εκεί πλέον στέκονται μόνο οι γυμνασμένοι. Γυμνασμένοι στο πνεύμα. Οι δόκιμοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιστέψει ότι θα φτάσουν στο τέλος. Οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν μέχρι το τέλος. Οι οποίοι προσβλέπουν στο βραβείο της Ανοκλήσεως και τα βήματα γίνονταν πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Και εγώ έτρεχα να το προλάβω τον Κύριο, να μην χάσω αυτό το βηματισμό, ο οποίος ξαφνικά και χωρίς να συναισθανθώ τι συνέβη, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον δεν πατάω στο έδαφος, αλλά περπατάω και τρέχω πάνω στα ύδατα. Καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα σε μια λιμνοθάλασσα, σε μια θάλασσα, και όμως τρέχω και τρέχουν και άλλοι μαζί μου. Πιο λίγοι όμως. Και ενώ παίρνω ακόμα πιο μεγάλη δύναμη και πίστη μέσα μου ότι θέλω να φτάσω στο προσδοκούμενο τέλος, τα βήματα του Κυρίου γίνονται ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο γρήγορα. Και στην προσμονή του να πιάσω το βηματισμό, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι πλέον ότι δεν περπατάω μόνο πάνω στα νερά, αλλά περπατάω πάνω στα κύματα. Έχουν υψωθεί κύματα και εγώ περπατάω πάνω στα κύματα. Είμαι πιο ψηλά. Πλέον εκεί
Δεν με ενδιέφερε ποιος έτρεχε δίπλα μου. Με ενδιέφερε να βλέπω μόνο τα πόδια του Χριστού. Που περπατάγανε πάνω στα κύματα και τρέχανε, τα κύματα ερχόντουσαν πιο μεγάλα, πιο ψηλά, πιο συχνά, κι όμως εγώ έτρεχα πάνω στα κύματα. Δόξα στον Κύριο. Δεν μπορείς να περάσεις τα κύματα αν δεν κοιτάς τα πόδια του Χριστού. Και σε αυτή την ταχύτητα πάνω από τον κύματα, αδελφοί, ξαφνικά χάνω τον Κύριο. Όμως την ώρα που χάνω τον Κύριο, το σώμα μου παίρνει φωτιά, μεταμορφώνεται και φεύγει στον ουρανό, ένδοξα, δόξα στον Θεό. Και πλέον τον Κύριο δεν έβλεπα τα πόδια Του, αλλά έβλεπα το πρόσωπό Του και την αργάλη Του ανοιχτή να με περιμένει. Αυτή είναι η διαδρομή μας, αδελφοί. Αυτή είναι η πορεία μας. Αυτό είναι όμως και το τέλος. Το τέλος της διαδρομής. Στο τέλος της διαδρομής θα φανούν οι άνθρωποι οι οποίοι εργαστήκανε, κοπιάσανε, σταθήκανε, καταλάβανε, σε ποιον επιστέψανε. Εξεύρω εις τι να υπέστεψα. Ξέρω ότι αυτός είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου. Ξέρω ότι είναι δυνατός να μου δώσει ό,τι μου υποσχέθηκε. Ξέρω ότι είναι εκεί και με περιμένει, το ξέρω. Γι' αυτό δώσε μου δύναμη, Κύριε, να σταθώ, να περπατήσω, να τρέξω πάνω από τα κύματα, πάνω στα νερά, μέσα στα προβλήματα, πάνω από τις δυσκολίες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, σε αυτή την τελική διαδρομή. Και η τελική διαδρομή, αγαπητοί αδελφοί, είναι για τους μονομάχους. Κάποτε ένας μαραθωνοδρόμος έχασε την πρωτιά, γιατί λίγα μέτρα κάτω από χιλιόμετρο, ξέρετε, όσοι τρέχουν στο μαραθώνιο δεν έχουν την αίσθηση ποιους έχουν περάσει, τι, που βρίσκονται, σε ποια. Μόνο τρέχουνε. Κάποιος έχασε την πρωτιά λοιπόν, γιατί λίγα χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό του μπήκε αυτή η αίσθηση, αν είναι πρώτος ή αν είναι τελευταίος, ή σίγουρα τελευταίος δεν ήταν, αλλά κάπου ήταν, ήθελε να δει πού είναι. Και σε αυτό το έτσι που έκανε για να δει, αγαπητοί αδελφοί, μπουρδουκλώθηκε. Έπεσε κάτω και τον προσπεράσανε. Μην κοιτάς που είσαι. Μην κοιτάς ποιος είναι δίπλα σου. Ποιος είναι από πίσω σου. Κοίτα μπροστά που είναι ο Χριστός και σε περιμένει. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτή η τελική διαδρομή είναι για τους μονομάχους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί βλέπετε και ότι ο Κύριος θα μείνει μόνος του. Μετά τη Γεστημανή και ο Πέτρος, ο οποίος έχει δηλώσει τελεία υποταγή στον Κύριο, ότι και όλοι να σε αφήσουν, εγώ εδώ θα είμαι, εδώ θα μείνω, δίπλα σου, ακλόνητος, σταθερός. Γι' αυτό ναι, θα υπάρξει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Η διαδρομή της «δεν τον γνωρίζω». Η διαδρομή του να φτάσει στο να αναθεματίσει κιόλας για το όνομα του Κυρίου. Να φτάσει ακόμα να αρνηθεί τον Κύριό του. Αλλά οι άλλοι δεν είπανε και τίποτα, οπότε δεν δοκιμαστήκανε. Εσύ όμως, Πέτρο, που είπες, σε αυτό το λόγο πάνω θα πρέπει να δοκιμαστείς. Και εκεί, μέσα στην αυλή του Καϊάφα, θα τελειώσει και ο τελευταίος στηριγμός τυχόν που μπορεί να υπήρξε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, όπου ο Πέτρος αναθεματίζει, όπου ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο. Αντιλαμβάνεται βέβαια την ενοχή του και δεν θα σταθώ σε αυτό, αλλά όπως και να έχει, και αυτή η πράξη κλείνει. Και πλέον, ενώ ο ίδιος ο Κύριος έχει μπει μέσα στη διαδρομή του εξευτελισμού, της πλήρης ταπείνωσης, όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια έχουν σταθεί απέναντί του, τον βλαστημάνε, τον χτυπάνε και εκείνος υπομένει, υποφέρει ο Κύριος, για σένα υποφέρει ο Κύριος, για μένα υποφέρει ο Κύριος, μέσα στην αυλή του Καϊάφα. Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση του Θεού θα τον επροσβάλλουν, θα τον εφτύσουν, ο Κύριος θα σταθεί εκεί, γιατί θέλει να εκπληρώσει όλο το θέλημα του Θεού και να σταθεί πιστός ως τέλους. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος για τον οποίον μιλάμε, αγαπητοί αδελφοί. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος υπέφερε για μας.
Δόξα στον Κύριο. Και αφού οι Ιουδαίοι εκεί βρήκανε πλέον ότι βλαστημεί και κάνει τον εαυτό του Θεό, για να βγάλουνε, μάλλον για να πάρουν και μεγαλύτερη εξουσία, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν δικό τους από το Ρωμαϊκό στρατό, θα τον πάνε στον Πιλάτο. Εκεί στον Πιλάτο ο Κύριος και πάλι μόνος του. Ο Πιλάτος κάνει φιλότιμες προσπάθειες, θα έλεγε κανένας, να δοθεί ή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες, έχει αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχει μια πλάνη, μια πλεχτάνη, να πω καλύτερα, ότι εδώ πέρα κάτι συμβαίνει το οποίο υπάρχει αδικία, κάνει τις προσπάθειές του, οι οποίες δεν ευωδώνονται, και βέβαια όταν έρχεται αντιμέτωπος με την εξουσία του και το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση σαν ηγέτης, κοιτάει τον εαυτούλη του βέβαια, δεν θα βάλουμε το κεφάλι μας για κανέναν άλλον, εντάξει είπαμε, μέχρι εδώ όμως. Από εδώ και πέρα παίρνει νερό, πλένει τα χέρια του, σε μένα λέει δεν υπάρχει, λέει, καμία αδικία, σας έδωσα και το δικαίωμα να τον ελευθερώσετε, δεν θελήσατε, σας προτιμήσατε τον Βαραβά, και τώρα η διαδρομή είναι πλέον οριστική. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, θα παραδοθεί για να σταυρωθεί. Και τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνας, παραλαμβάνοντας τον Ιησού εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Δεν πήγε ένας και δύο, πήγε ένα τάγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα τάγμα στρατιωτών. Και ξέρετε τι ήταν αυτοί οι στρατιώτες? Αιμοδιψείς και αιμοχαρείς. Δεν είναι οι στρατιώτες που βλέπουμε στο Ζάπιο με τη φουστανέλα να κάθονται έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει μάχες σώμα με σώμα. Χτυπάνε σπαθιά, χτυπάνε ασπίδες, παίρνουν τα κεφάλια των ανθρώπων, χτυπάνε σώμα με σώμα, είναι εξαγριωμένοι, και μπροστά τους παραδίνεται ένας άνθρωπος και έχουν πάσα την εξουσία να τον εξευτελίσουν. Όργανα του εχθρού της ψυχής, όπου δεν θα χάσουν την ευκαιρία, θα τον ξεντήσουν, θα του φορέσουν αυτή τη χλαμίδα, την κόκκινη, θα βάλουν στον Κύριο πάνω ένα αγκάθινο στεφάνι για να τον εμπέξουν, θα του δώσουν και ένα καλάμι, ένα ξύλο να τον κρατάνε, και εκεί θα αρχίζουν να τον προπυλακίζουν, αδελφοί. Να τον ευθύνουνε, να τον εχτυπάνε, να τον ραβδίζουνε. Σαν πρόβατο μέσα σε λύκους, έτοιμοι να τον κατασπαράξουνε, να συνεχίζουνε να τον τριχωμαδάνε, να τον εμπέζουνε και να ζητάνε να προφητεύσει ποιος τον χτύπησε, και όλα αυτά τα οποία εδώ ο Λόγος του Θεού φανερώνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος πιστός σε αυτό το οποίο έχει ταχθεί να κάνει, αγαπητοί αδερφοί. Και ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η σωτηρία των πλανημένων. Βλέπει την ελευθερία των δεσμίων. Βλέπει όλους αυτούς που σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές θα πέσουν κάτω από την καταδυναστεία του διαβόλου, και εκείνος θα περιμένει και θα υπομένει μέχρι και την τελευταία ώρα. Θα περιμένει και θα υπομένει, θα περιμένει και θα υπομένει με αυτόν τον εξευτελιστικό τρόπο να θανατωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ λαμβάνει χώρα ένα επεισόδιο το οποίο είναι πραγματικά ενδιαφέρον να το εστιάσουμε. Και αφού τον ξαναντίνουνε, τον έχουν χτυπήσει, τον έχουν κάνει όλα αυτά που προείπαμε, τον βγάζουν έξω να πάνε να τον σταυρώσουν. Νομίζετε ότι αν βρεθείς ένα τάγμα τέτοιων στρατιωτών, που ένας από αυτούς θα θελήσει να σου κάνει κάτι, θα αντέξεις? Η σάρκα σου, το πνεύμα σου, τι θα αντέξεις αυτό? Πράγματι και ο Κύριος μας δεν άντεξε σωματικός. Και ενώ τον βγάζουνε
έξω για να πάνε να τον σταυρώσουν πάνω σε αυτή την πορεία προς το Γολγοθά, ο Κύριος αποκάμει. Δεν είναι ότι το λυπούνται. Ποιος λυπάται? Ένα τίποτα. Ένα μηδέν. Γιατί να τον λυπηθούν αυτοί οι στρατιώτες? Μήπως δεν είχαν ξαναδεί χτυπημένο, ματωμένο, πληγωμένο? Όχι. Πρέπει να γίνει διαταγή. Και η διαταγή είναι να σταυρωθεί. Και άμα πεθάνει στον δρόμο, θα χάσουμε όλο το suspense. Θα χαθεί το suspense. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και θα βρουν έναν άνθρωπο, ενώ δε εξήρχοντο λέει εύρον άνθρωπο Κυριναίων μαζόμενοι Σίμωνα, τούτον αγκάρεψαν για να σηκώσει το σταυρόν αυτού. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, αδελφοί, να δούμε αυτό το έργο που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Δεν λέει πολλά ο Λόγος του Θεού, όμως μπορούμε να τον δούμε λίγο εμείς. Είναι ένας άνθρωπος που λέτε τυχαία να βρίσκεται εκεί? Είναι ένα γεγονός στην Ιερουσαλήμ που όλοι το έχουν πληροφορηθεί? Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει αμέριμνος και ξαφνικά τον βλέπουν οι Ρωμαίοι, έλα εδώ εσύ, πάρε το σταυρό, πήγαινε εκεί. Και για να είναι τόσο κοντά κιόλας. Μπορεί να ήταν ένας αμέριμνος, θα ήταν λίγο πιο εκεί. Δεν τον ενδιαφέρει, πάλι με αυτούς τους πλάνους ασχολούμαστε. Ας, θα πάμε πιο εκεί. Δεν ήταν όμως πιο εκεί, ήταν εκεί. Ήταν εκεί ακριβώς όπου έπρεπε να είναι. Έτσι ώστε στραφείς, έτσι οραματίζομαι τον εκατόνταρχο εκεί, τον ταγματάρχη του τάγματος, να πει εσύ έλα εδώ, σήκω το σταυρό, εντολή, διαταγή. Όμως ήταν εκεί. Ο Σίμωνα Κυριναίος ήταν εκεί. Ο Σίμωνα Κυριναίος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού τυχαία. Και πολύ περισσότερο θέλω να πιστεύω ότι ο Σίμωνα Κυριναίος, ένα όνομα το οποίο μνημονεύεται πάνω στο Λόγο του Θεού τόσες χιλιάδες χρόνια, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο το οποίο ευρέθη εκεί. Είναι ένα πρόσωπο ο οποίος γνωρίζει, αγαπητοί αδελφοί, πιστεύω με τη χάρη του Θεού, ο οποίος πιστεύει ότι έπρεπε να είναι εκεί. Και για να είναι εκεί σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει. Και για να δεχτεί να τον αγκαρέψουνε σημαίνει ότι το ήθελε να τον αγκαρέψουνε. Είναι ο άνθρωπος που θα φέρει σε πέρας το σχέδιο του Θεού βοηθώντας τον ίδιο το Θεό, αν μου επιτρέπετε να πω. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι που μου έχει δώσει ο Κύριος να σας πω. Είσαι πρόθυμος να αγκαρευτείς? Είσαι πρόθυμος να φορέσεις τη στολή της αγκαρίας και να βρεθείς εκεί που το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει? Είσαι από αυτούς οι οποίοι είναι δίπλα στην πορεία του Σταυρού για να χλεβάσουν, για να περιεργαστούν, για να πούνε ένα ακόμα ουέ, για να πούνε ακόμα ένα προφήτευσον? Είσαι με ή είσαι εκεί Σίμων Κυριναί? Γιατί έχεις δει τη διαδρομή του Κυρίου από την Καναά που έκανε το πρώτο θαύμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι, βλέποντας τον Κύριό σου να πάει να παραδοθεί στο σταυρό του Γολγοθά. Το Πνεύμα του Θεού μου μαρτυρεί μέσα μου ότι ο Σίμων ο Κυριναίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο κλειδί που εκείνη την ώρα βρίσκεται στο σωστό τόπο για να λάβει δόξα το όνομα του Κυρίου και να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Αλληλούια! Και η ερώτηση την οποία μας απευθύνει ο ίδιος ο Θεός: θέλεις να είσαι ένας Σίμων Κυριναίος στο έργο του Θεού? Θέλεις να είσαι ένας άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή, όπου θα βρεθεί για να υπάρχει συνέχεια στο έργο του Θεού και να πάρεις στην πλάτη σου αυτό που δεν σου αναλογεί και να το σηκώσεις εις δόξαν του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού? Μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στην Αγία Γραφή πάρα πολλοί άνθρωποι βρεθήκανε στον κατάλληλο τόπο την κατάλληλη στιγμή και ο Θεός τους χρησιμοποίησε.
την κατάλληλη ώρα, την προσδιορισμένη ώρα. Ήταν εκεί, γιατί θέλαν να υπάρχει συνέχεια στο έργο του Θεού. Αλληλούια. Θέλω να υπάρχει συνέχεια στο έργο του Θεού. Θέλω να δεχτούμε το κάλεσμα του Κυρίου αυτό, στο να αγκαρευτούμε το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, και να βρεθούμε στη σωστή θέση, το σωστό χρόνο, έτσι ώστε να μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει. Εγώ θέλω, αδερφοί, ήθε να θέλουμε όλοι μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι, για να μπορούμε να βρεθούμε στο έργο του Θεού, δίνοντας συνέχεια στο έργο του Θεού. Ο Σίμων ο Κυριναίος, λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ιχνηλάτησε το έργο του Κυρίου, το σχέδιο του Θεού. Μπορεί να ήταν μακριά κάποια άλλη στιγμή, βλέποντας όμως όλα αυτά που συνέβαιναν στην Ιερουσαλήμ με τον Κύριο, εκείνη τη στιγμή δεν είναι εκεί ούτε για να φτύσει, ούτε για να τριχωμαδίσει, ούτε για να φέρει σκάνδαλο, ούτε για να φέρει πρόβλημα, ούτε για να φέρει πρόσκομα. Είναι εκεί για να μπορέσει ο ίδιος ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει για να φέρει σε πέρας το έργο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είσαι μακάριος απόψε, αν θεωρήσεις αυτή την αγκαρία έργο Θεού. Και είμαι μακάριος απόψε, αν ο Κύριος με αγκαρέψει ένα μίλι, εγώ να πάω δύο. Αλληλούια. Και είμαι μακάριος απόψε, αν δω το πρόβλημα και τη δυσκολία του αδελφού και σταθώ έστω για λίγο δίπλα, να σηκώσω με ένα χαμόγελο ή με ένα χτύπημα στην πλάτη λίγο από το πρόβλημά του, λίγο από το σταυρό του. Αλληλούια. Και είναι ανάγκη αυτό τον τελευταίο καιρό που οι άνθρωποι στον κόσμο κλείνονται στον εαυτό τους, κλείνονται στα διαμερίσματά τους, κλείνονται μέσα στις καρδιές τους. Να βρεθεί ένας άλλος λαός, ο οποίος είναι πρόθυμος να φορέσει ρούχα αγκαρίας και να βγει μπροστά για να υπηρετήσει, δόξα στο όνομα του Κυρίου, για να υπάρξει συνέχεια στο έργο του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί, καθένας άνθρωπος που ανοίγει αυτήν εδώ την πόρτα και μπαίνει μέσα σε αυτήν την εκκλησία, έχει γίνει ένα τρομερό σχέδιο και έργο από την πλευρά του Χριστού για να μπει, να καθίσει σε αυτό το έδρανο και να ακούσει το Λόγο του Θεού. Εάν δεν μπορείς να τον βοηθήσεις, τουλάχιστον μη γίνει σκάνδαλο και πρόσκομα. Αν δεν μπορείς να γίνεις Σίμων Κυριναίος για αυτόν, μη γίνεις ο Ιούδας. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί γι' αυτό το έργο, γι' αυτό το οποίο συνέβη αυτή την ώρα και άνοιξε η πόρτα και μπήκε αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός υπέφερε, φτίστηκε, τριχωμαδήθηκε, το χτυπάγανε με το καλάμι, το μαστιγώσανε, του βάλανε αγκάθινο στεφάνι, του φορέσανε χλαμίδα, τον εμπέξανε, για να μπορεί να δει αυτή την ψυχή τώρα να μπαίνει μέσα από την πύλη της ελευθερίας και να σώζεται. Και εγώ, σαν ένας άλλος Σίμων Κυριναίος, να τον παραλαμβάνω η μηθανή με όλο αυτό το σταυρό που κουβαλάει στην πλάτη του, είτε είναι φτώχεια, είτε είναι αρρώστια, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι διαζύγιο, είτε είναι δεν ξέρω κι εγώ, και να τον βοηθάω να μπορέσει να σταθεί κι αυτός μέσα στη διαδρομή του Γολγοθά, της Σταύρωσης, για να δει Ανάσταση. Δόξα στον Κύριο. Η αγκαρία, λοιπόν, την οποία μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε, είναι αγαθή. Η παράκληση που μας δίνει ο Κύριος να σταθούμε σε αυτή τη θέση είναι αγαθή. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο για όλους εμάς. Υπέφερε αυτός, πλήρωσε αυτός. Και κάθε ένας από εμάς, ναι,
του ανήκουμε ξεχωριστά και προσωπικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, η θέλησε ο Θεός όλα αυτά τα πολύτιμα, όλα αυτά, όλους εμάς, να μας βάλει εδώ για να αποδειχτεί η δόξα του Θεού μέσα από εμάς. Όταν εμείς εκτελούμε τις εντολές του Θεού στο να αγαπήσουμε και να υπηρετήσουμε αλλήλους, δόξα στον Κύριο. Σήκωσε λοιπόν τα μανίκια σου. Αν νομίζεις ότι είσαι αδύναμος, σήκωσε το τηλέφωνό σου. Αν νομίζεις ότι και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, κάμψε τα γόνατά σου και πλησίασε με την προσευχή σου έναν άνθρωπο, μία ψυχή, η οποία απέκαμε κουβαλώντας το σταυρό της. Και θυμήσου ότι καθήν ώρα εσύ εκτελέσεις την εντολή του Θεού, για σένα, Σίμων Κυριναίος, θα είναι πάλι ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Πόσες φορές δεν σήκωσε το σταυρό σου? Πόσες φορές δεν σε σήκωσε από την ταλαιπωρία σου? Πόσες φορές δεν έβαλε αυτό στην πλάτη του? Πόσες φορές δεν έβαλε αυτό στα χέρια του? Και τώρα είσαι εσύ εδώ σήμερα για να πάρεις το ίδιο μάθημα, να γίνεις κι εσύ ένας Σίμων Κυριναίος, δόξα στο όνομα του Κυρίου, για να μπορέσεις να έχεις κι εσύ μερίδα μέσα στο έργο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Για να μπορείς κι εσύ να δεις, να εκτελείται το έργο του Θεού, όχι σαν κομπάρσος, αλλά ως συνεργάτης και πρωταγωνιστής του Άγιου Θεού μέσα σε αυτό το θαυμαστό Άγιο έργο το οποίο ο Κύριος επιτελεί στις μέρες μας. Δόξα στον Κύριο. Και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εγώ από εδώ πέρα βλέπω και αντιλαμβάνομαι καθέναν από εσάς ξεχωριστά τα προβλήματα και τα βάρη τα οποία σηκώνει. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποκάμει, ψυχές οι οποίες έχουν ατονίσει, που σήμερα το Πνεύμα το Άγιο τους γνωρίζει και μας προτρέπει όλους εμάς να αγκαρευτούμε αυτούς για να τους υπηρετήσουμε, για να τους περιθάλψουμε, για να τους συμβοηθήσουμε, για να τους συμπονέσουμε και τέλος και να συγχαρούμε όλοι μαζί με αυτό το οποίο τελικά ο ίδιος ο Κύριος θα επιτελέσει ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Ότι αυτός ο δρόμος, με αυτή την πορεία, πάνω από αυτό το μονοπάτι, θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Δόξα στον Κύριο. Θα φτάσουμε να δούμε τα σώματά μας να μεταμορφώνονται. Θα φτάσουμε να δούμε την Εκκλησία να παραλαμβάνεται. Το Λόγο του Θεού να εκπληρώνεται ανάμεσά μας. Έτσι θα το δούμε. Έχοντας φορέσει, αγαπητοί αδελφοί, αυτό τον έσχατο καιρό, τη φόρμα της αγκαρίας, δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, εκεί στο ναυτικό έχουν πολύ ωραίες στολές που υπερέτησα. Έχουν άσπρα, χρυσά κουμπιά, χρυσά γαλόνια, χρυσές κλάρες, σιρίτια. Όλοι θέλαμε να φοράμε την καλή στολή. Η καλή στολή ήταν κατάλευκη, φανταχτερή. Διακριτικά φαινόντουσαν εδώ πέρα. Πού πας τώρα? Όποιος είχε πιο πολλά γαλόνια προχώραγε κορδωμένος. Με τα λιγότερα στρίβανε και λίγο να περάσει κορδωμένος. Δόξα στο Θεό. Τα ρούχα της αγκαρίας όμως τα αποφεύγαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μαγειρία, τουαλέτες, ξέπληγμα από τα πετρέλαια κάτω, ματσακόνι. Αυτό ήταν η αγκαρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ήρθε η ώρα να φορέσουμε τη φόρμα της αγκαρίας και να στεθούμε μπροστά στο Κύριο και να συνεχίζουμε να κάνουμε την οικοδομή του Κυρίου.
Και αφού θα χτίζουμε την οικοδομή του Κυρίου, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο να το βρω και να κλείσω. Εκεί στο Νεεμία, όταν οι άνθρωποι αυτοί εργαζόντουσαν το έργο του Θεού, υπήρχε μία μέριμνα, η οποία τι έλεγε. Είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το υπόλοιπον του λαού. Το έργο είναι μέγα και πλατή. Αμήν. Εμείς δε είμεθα διαχωρισμένοι επί το τείχος. Ο ένας μακράν από του άλλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Οικοδομούμε, αλλά είμαστε λίγο μακριά. Λίγο χανόμαστε. Λίγο χαθήκαμε. Λίγο βάλαμε πιο πολύ τη μέριμνά μας αυτό που κάνουμε εμείς και δεν βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τι να κάνουμε, να υψώσουμε ένα τείχος εμείς στην πλευρά που ταχτήκαμε να το χτίσουμε και από την άλλη μεριά ο άλλος να είναι αποκαμωμένος, να είναι νισταγμένος, να είναι κουρασμένος και να μην χτίζει. Και εγώ να το έχω φτάσει μέχρι εκεί και λέω, πω, από εδώ δεν παίρνει κανένα ρε παιδιά, 4 μέτρα το, πού να, ποιος θα μπει. Και να μην ενδιαφερθώ να δω ότι εκεί ο Χίωψη δεν το πήγε παραπάνω από 25 πόντους. Ποια είναι η πόλη που τυχίστηκε, αν δεν με ρημνήσω, αν δεν στραφώ προς αυτόν, να βρεθώ αρρωγός και βοηθός του εκείνη την ώρα, γιατί για κάποιο τρόπο σταμάτησε. Για κάποιο λόγο απέκαμε. Το έργο είναι μέγα και πλατή. Είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Όμως τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα ελείποντα. Να δούμε που υπάρχει ανάγκη. Να σηκώσουμε τα μανίκια, βρε αδελφέ, και να τρέξουμε όπου μας καλεί το Πνεύμα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και εν τη συνέχεια... Και ισόντινα λοιπόν τόπο ακούσατε τη φωνή της άλπιγκος, δράματε λέει προς εμάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, δόξα τον Κύριο. Και αν δούμε ότι κάπου σαλπίζει, μην κοφεύεις. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει οδηγία και εντολή, μην ιστάζεις, τρέξε προς τα εκεί. Προς τα εκεί πρέπει να βοηθήσουμε τώρα. Προς τα εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τώρα. Προς τα εκεί πρέπει να τρέξουμε τώρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Να μαγειρέψουμε λίγο παραπάνω να φάνε τα αδέλφια μας την Κυριακή. Λέω για παράδειγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να επισκεφτούμε τους ασθενείς που είναι τώρα λίγο περισσότεροι. Να μείνουμε στα γόνατα στην προσευχή όταν θα κηρύξουμε νηστεία και προσευχή. Εκεί έχει ανάγκη τώρα. Μετά έχει από εδώ ανάγκη τώρα. Μετά έχει από εκεί ανάγκη τώρα. Δόξα στον Κύριο. Άμα φορέσεις τη λευκή στολή με τα γαλόνια και τα συρρίτια, δεν θα πας πουθενά. Θα περιμένεις να σε καλέσουνε στον άμβονα. Λέω τώρα εγώ στον άμβονα. Να σε καλέσουνε στον πρώτο τόπο. Να σε καλέσουνε στην πρώτη καρέκλα. Στη μεγάλη την κοινωνία. Να είσαι το μεγάλο και τιμόμενο πρόσωπο. Περίμενε εκεί. Αν φορέσεις την αγκαρίας, δεν είναι ανάγκη. Όταν φορέσεις την αγκαρίας, θα τρέξεις από μόνος σου. Όπου υπάρχει ανάγκη θα τρέξεις να την προλάβεις. Θα ενδιαφέρεσαι να κοπιάζεις. Να συμβοηθάς. Να συμπάσχεις όπως προείπα. Και εν τέλει να συγχαίρεις με όλα αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος. Αλληλούια. Έτσι θέλει να μας κάνει αδελφοί ο Κύριος στον τελευταίο δρόμο αυτό. Στον τελευταίο δρόμο αυτό που βρισκόμαστε. Σε αυτή την πορεία θέλει να μας βάλει. Και εμείς να το καταλάβουμε, να το συναισθανθούμε και να βρεθούμε έτοιμοι να τον εκπληρώσουμε αυτό το λόγο. Αμήν. Δόξα τον Κύριο.